Τον λόγο τώρα θα δώσω στον κύριο Λουίς Λοΐζου από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας, τον Πρόεδρο. Μας ακούτε, κύριε Λοΐζου? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Ναι, ωραία. Και ευχαριστώ πολύ για τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου συγχαίρει την ελληνική πολιτεία και επικροτεί την πρωτοβουλία της να θεσμίσει τον εορτασμό της ημέρας της ελληνικής διασποράς. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Υφυπουργού Εξωτερικών κύριου Βλάση και του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κύριου Χρυσουλάκη, έχουμε ήδη καταθέσει τις ιδέες μας για την πιθανή ημερομηνία. Κύριε Πρόεδρε, όποια και αν είναι η επιλεχθής ημερομηνία, ο συμβολισμός της θέσπισης ημέρας της ελληνικής διασποράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους απαταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Εξάλλου, υπάρχει μια ολόκληρη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Οι εορτασμοί της ημέρας της ελληνικής διασποράς θα μπορούσαν να αναδεικνύουν την οικουμενικότητά της, αλλά συνάμα και τους τοπικούς πυρήνες της σε διάφορες πόλεις ανά το παγκόσμιο, καθώς επίσης τις άρρητες σχέσεις της διασποράς με τη μητέρα πατρίδα, την ίδια την Ελλάδα. Ο συμβολισμός της Ιθάκης του Καβάφη είναι ιδιαίτερος στην περίπτωση αυτή. Κάθε χρόνο, την ημέρα της ελληνικής διασποράς, ας δούμε τις διάφορες πόλεις να παίρνουν την πρωτοβουλία της οργάνωσης του επίκεντρου των εορτασμών. Από τη Μελβούρνη, στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Μόνακο και άλλες πόλεις πυρήνες του ελληνισμού της διασποράς, η μία πόλη να διαδέχεται την άλλη μέχρι τη σκυτάλη να παίρνει η ίδια η Αθήνα. Κύριε Πρόεδρε, μέρους της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση και ευχόμαστε καλή και παραγωγική συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοΐζο, και